Αφορούν τις αιστείες μόλυνσης των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μαζί μας είναι η Νικόλ Κουναφή. Νικόλ, 13 νέα περιστατικά από τα μηδενικά ξανά σε διψήφιους αριθμούς. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, και βλέπουμε ότι οι αιστείες μετάδοσης, Μιχάλη, στη Λεμεσό αυξάνονται και από τα ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα προκύπτουν συνεχώς νέα περιστατικά. Και η διαδικασία εχνηλάτησης σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη, διότι πλέον ο κύκλος επαφός του κάθε ατόμου είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι την περίοδο του lockdown. Και έτσι και με τα νέα δεδομένα έχει συγκαλέσει για αύριο μια έκτακτη σύσκεψη ο Υπουργός Υγείας στο Υπουργείο του με κάποια μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, ώστε να δουν όλα αυτά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Πριν από την σύσκεψη της Παρασκευής με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φαντάζομαι, να προετοιμαστούν για τις εισηγήσεις που θα πρέπει να υποβάλουν. Ακριβώς, Μιχάλη, και τα μέτρα που ενδεχομένως θα πρέπει να πάρθουν. Οπότε θα γίνει αυτή η σύσκεψη και ακολούθως θα ενημερωθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να δούμε όμως από πού έχουμε αυτά τα νέα μας κρούσματα. Οι επαφές ήδη επιβεβαιωμένων κρούσματων πρόκειται για 7 πρόσωπα. Τα 4 αποτελούν επαφή από ζευγάρι που είχε έρθει από την Ολλανδία στις 17 Ιουλίου και ανακοινώθηκαν θετικοί μία εβδομάδα αργότερα. Είναι όλοι Κύπροι και είναι επίσης χωρίς συμπτώματα. Και από το συγκεκριμένο σύμπλεγμα έχουμε συνολικά 6 πρόσωπα θετικά στον ιό και είναι από την Λευκωσία. Μάλιστα. Έχουμε 2 πρόσωπα επίσης επαφές κρούσματος που ανακοινώθηκαν επίσης στις 27 Ιουλίου, το οποίο επίσης ήταν επαφή άλλου κρούσματος που είχε εντοπιστεί μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας 3 μέρες προηγουμένως, και επίσης εδώ δεν έχουν συμπτώματα τα σημερινά μας κρούσματα, και εδώ έχουμε δηλαδή στην Λεμεσό μόνο ένα σύμπλεγμα με 5 πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και ένα άτομο επαφή της γυναίκας από τις Φιλιππίνες που ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου και είχε ταξιδιωτικό ιστορικό. Ήταν σε περιορισμό και το σημερινό κρούσμα είναι ο σύζυγός της που επέστρεψαν μαζί από τις Φιλιππίνες. Τώρα από τα ιατρία δημόσιας υγείας προκύπτει ένα θετικό περιστατικό και πρόκειται για ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και της έκαναν την εξέταση διότι νοσηλεύεται τακτικά λόγω θεραπείων που λαμβάνει. Και μέσα από ιδιωτική πρωτοβουλία έχουμε 5 πρόσωπα. Ένα άτομο στην Λεμεσό που έκανε το τεστ διότι είχε συμπτώματα, συγκεκριμένα οι πληροφορίες μας λένε ανοσμία, και είπε ότι δεν είχε επαφή με κρούσμα και δεν έχει ταξιδέψει. Άρα μιλάμε για ακόμα ένα ορφανό κρούσμα στην Λεμεσό. Επίσης έχουμε 2 άτομα τα οποία έχουν πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό από την Αγγλία και έκαναν ιδιωτικά το τεστ διότι ήθελαν να μεταβούν στα κατεχόμενα. Και επίσης εδώ είναι το ανησυχητικό, Μιχάλη, ένα άτομο που επέστρεψε από την Σαντορίνη στις 25 Ιουλίου, επίσης από την Λεμεσό, χωρίς συμπτώματα και έκανε το τεστ ιδιωτικά διότι ήθελε να ελεγχθεί. Και επίσης εδώ έχουμε ένα νέο περιστατικό, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα το χαρακτηρίζαμε ορφανό, διερευνάται, από την Λάρνακα, άτομο που είχε συμπτώματα και έκανε ιδιωτικά το τεστ. Μάλιστα. Σε μια κατακλείδη, Μιχάλη, δηλαδή από την Λεμεσό σήμερα έχουμε 7 πρόσωπα, τα 4 έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό. Και επίσης να πούμε κλείνοντας ότι έχουμε μια ανακοίνωση από την Μαρίνα Λεμεσού ότι έχει τεθεί σε πλήρη επαναλειτουργία, διότι το προσωπικό που έχει προβεί σε εξέταση όλων των χώρων εστίασης βρέθηκαν όλοι αρνητικοί, Μιχάλη. Νικόλ, σε ευχαριστούμε. Καθώς λοιπόν επικρατεί αυτή η ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στην επαρχία της Λεμεσού, Υπουργείο Υγείας και τοπική αρχή.